24 ώρη γενική απεργία πραγματοποίησε η ΑΔΔΗ. Η κινητοποίηση της ΑΔΔΗ γίνεται με φόντο τα εργασιακά για τα οποία, όπως υποστηρίζει, το επόμενο διάστημα κυβέρνηση και δανειστές ετοιμάζουν νέες ανατροπές στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα που θα έχουν ως εχμές την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, την περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού, τη διεύρυνση και γενίκευση της ελαστικοποίησης και της εκπεριτροπής εργασίας. Δυστυχώς, δεν σταματούν τα μέτρα που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια των μνημονίων στο χθες. Έρχονται κι άλλα και όσον αφορά το δημόσιο τομέα, εντάχει είναι η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών που δυστυχώς δεν θα γίνει για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά γίνεται με σκοπό τη συρρήκνωση των δομών και των υπηρεσιών και την κατάργηση οργανικών θέσεων. Και αυτό για να μην νομίζουν ότι το λέμε στον αέρα, το συνδυάζεται απόλυτα και άψογα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση τώρα σχετικά με την αλλαγή συστήματος μετατάξεων, το οποίο όμως φέρνει και την υποχρεωτική κινητικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που θα έχει καταργηθεί η υπηρεσία σου και η οργανική σου, ναι μεν δεν θα σε απολύουν αυτόματα και άμεσα, αλλά θα σου λένε, κοίταξε να δεις, με βάση τα προσόντα σου υπάρχουν οργανικά κενά, αυτά είναι τα διαθέσιμα ανά την ελληνική επικράτεια, άρα στον Εύρο μας περισσεύεις, κοίταξε, έχω κενά στις Κυκλάδες ή στα Κρήτη ή στην Πελοπόννησο. Μα η ζωή μου είναι εδώ πέρα, η οικογένειά μου, το δάνειό μου. Δεν αφορά αυτό το ελληνικό κράτος, διότι πλέον είμαστε κρατικοί υπάλληλοι και όχι δημόσιοι, όπου δίπλα στο κρατικός υπάλληλος έχει και το για τις ανάγκες του κράτους εξυπηρέτηση. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΔΗ, διανύεται μια περίοδος κατά την οποία εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου μεταξύ άλλων στο δημόσιο τομέα δρομολογείται η κατάργηση της ενιαίας σχέσης εργασίας και της σταθερής απασχόλησης μέσω της αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών, που σταδιακά με τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες θα αλλάζουν και οι σχέσεις εργασίας. Αυτά τα δύο, την αξιολόγηση με το νομοσχέδιο της κινητικότητας, αν τα συνδυάσουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος είναι αυτός. Να συρρυκνωθεί κι άλλο δημόσιο τομέας και οι υπηρεσίες του σιγά σιγά να δοθούν σε ιδιώτες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ξέρουμε ότι από 1η-1η με την ανεξάρτητη αρχή για τελωνία πρώην ΣΔΟΕ ελεγκτικών μηχανισμών, δηλαδή και εισπρακτικών, που τώρα τους ονομάζουμε ανεξάρτητη αρχή και αύριο θα τους ονομάζουμε ιδιωτική αρχή. Βλέπουμε τι γίνεται με δημόσια αγαθά όπως είναι το ρεύμα και το νερό, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Και αφού το κράτος παραδέχεται ότι δεν μπόρεσε να τα διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια και έπιασε πάτο, τι το εμποδίζει λοιπόν, όταν έχω πιάσει πάτο, να χτίσω σιγά σιγά και εξ αρχής όλες αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες και να αξιοποιήσω τα δημόσια αγαθά και τη δημόσια κίνητη περιουσία? Παρά τα αυτά, τα βάζουν σε ένα υπερταμείο, κινητή και ακίνητη περιουσία, με αποτέλεσμα για ένα κομμάτι ψωμί να δοθούν σε ιδιώτες.